Είχε αρκετά αίματα στη διαδρομή προς την αποβάθρα και από περιέργεια πλησίασα. Στάθηκα στη γωνία των σκαλιών γιατί φοβήθηκα κι εγώ εκείνη τη στιγμή. Λέω, μη συμβεί κάτι. Και γνωρίζοντας ότι υπάρχει και αστυνομία πάνω, αλλά είχαν περάσει τουλάχιστον 5 λεπτά από την ώρα που τους είχα δει, ανέβηκα πάλι πάνω, νομίζω για να προστατευθώ. Την ώρα που ανέβηναν τα σκαλιά, είδα να έχουν κάνει ένα φραγμό οι δημιουργίες των ΜΑΤ με τα πράσινα και να κάθονται και να λένε στον κόσμο απομακρυνθείτε γιατί αυτοί μπορεί να ανέβουν πάνω, λέει, και να σας χτυπήσουν. 10 λεπτά σχεδόν από την ώρα που έχουν ξεκινήσει αυτές οι φασαρίες, όσο βρισκόμουν εκεί, και τότε αποφάσισε η αστυνομία να κατεβεί προς τις αποβάθρες για να τους σταματήσει. Πηγαίνοντας στην πάνω πλευρά, ανάμεσα από τις δύο αποβάθρες που έχει οπτική επαφή, είδα να προσπερνάνε τα ΜΑΤ τους εμπλεκόμενους και να κυνηγάνε κάποιον κόσμο στην άλλη πλευρά του ΙΣΑΠ που ενώνεται με το μετρό. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι δεν έκαναν κάποια νωρίτερη επέμβαση ώστε να διακοπεί και να μην υπάρξουν τόσοι τραυματισμοί ή και δεν έκαναν και κάποια σύλληψη. Το άλλο που παρατήρησα ήταν ότι πιάσανε κάποιους που ήταν τραυματισμένους. Και αναρωτιόμουν αν δεν πιάσανε τους τραυματισμένους που ήταν μέσα στα αίματα τα παιδιά και δεν πιάσανε αυτούς που τους χτυπάγανε. Αυτή ήταν και εμένα η απορία μου και γι' αυτό και αναρωτιόμουν ότι την ώρα που κατέβαιναν τα σκαλιά και πηγαίνανε να τους σταματήσουν, γιατί τους αφήνανε αυτούς που ήταν εκείνη την ώρα και χτυπάγανε και φορούσαν τα κράνη και δεν πιάνανε αυτούς που χτυπάγανε. Παρά μόνο είχαν εγκλωβίσει κάποια παιδιά με αίματα. Είχαν μία επιβάτηδα χτυπημένη, η οποία θεωρώ ότι δεν πρέπει να έχει κάποια εμπλοκή, γιατί ήταν με την τζαντούλα της, απλά φόραγε μαύρα ρούχα. Έλεγε ο κόσμος ότι χτυπήσανε για κάποιους μετανάστες λόγω εμφάνισης. Την ώρα που κατεβήκαν τα ΜΑΤ κάτω, περνάγανε από δίπλα τους τρέχοντας οι άλλοι. Θεωρώ ότι θα ήταν πολύ εύκολο, όπως πιάσανε τους χτυπημένους, να πιάσουν και τους ντυμένους με τα κράνη που περνάγανε από δίπλα τους. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, έβλεπα ματωμένα άτομα να τους έχουν εγκλωβίσει τα ΜΑΤ και άτομα τα οποία ήταν ακέραια και φορούσαν κράνη, τους προσπερνούσαν.